Στη Λάρισα, ΑΕΛ και Γιάννενα αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1. Γιοβάνοβιτς και Κόντε πέτυχαν τα δύο γκολ του μάτς, ενώ πολύ καλή απόδοση είχε πάλι ο τερματοφύλακας του ΠΑΣ Αλέξανδρος Πασχαλάκης. Χωρίς νικητή έληξε η αναμέτρηση στη Λάρισα, με τον ΠΑΣ Γιάννενα να ισοφαρίζει λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος και το 1-1 να μένει μέχρι τέλους. Ο τερματοφύλακας της υπηρώτικης ομάδας Αλέξανδρος Πασχαλάκης ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του μάτς, αφού με τις επεμβάσεις του κράτησε όρθια την ομάδα του Γιάννη Πετράκη. Οι γηπεδούχοι μπήκαν μπροστά στο σκορ με τον γκολ του Γιοβάνοβιτς, που πήδηξε ψηλότερα από όλους και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα μετά το κόρνερ του Βαρέλα για το 1-0. Τέσσερα λεπτά πριν συμπληρωθούν τα 90, ο ΠΑΣ έφτασε στην ισοφάριση όταν Κόντε και Γιάκος συνδυάστηκαν εξαιρετικά και τελικά ο Ισπανός Φορεύ στόχησε από θέση βολής και διαμόρφωσε το τελικό 1-1, σκοράροντας για 7η φορά στα τελευταία 6 παιχνίδια. Στο 79 ο Πασχαλάκης έκανε απόκρουση για Όσκαρ, αποτρέποντας τον Τσακοπίνο να σκοράρει, ενώ κάτι ανάλογο συνέβη και στο 85 με τον πορτιέρε του ΠΑΣ να σταματάει τον Γιοβάνοβιτς και να κρατάει το 1-1.